τέλος του προηγούμενου χρόνου δεν ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό τον οποίο έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις εξοπλιστικές δαπάνες, διότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ήταν μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τότε το είχαμε αναδείξει και δεχτήκαμε βέβαια μια φοβερή επίθεση και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από πάρα πολλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι έλεγαν: μα είναι δυνατόν να μην ψηφίσει τις εξοπλιστικές δαπάνες? Τι είχαμε ψηφίσει γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Όλη αυτή η στρατηγική λοιπόν, την οποία εμείς λέγαμε και για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και για μια ενιαία κόκκινη γραμμή και για μια στρατηγική η οποία ενοποιεί το πολιτικό σύστημα με τον ελληνικό λαό και στέλνει και μηνύματα στο εξωτερικό, ήταν κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να μην το ακολουθήσει. Ακολούθησε μια στρατηγική μόνη της. Ξέρετε τι είχε αυτό το αποτέλεσμα? Εντάξει, όμως δεν συγκυβερνάτε. Όχι, προφανώς. Αποφασίζει μια πολιτική μόνη της. Μα και γι' αυτό τώρα είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Ναι. Αν είχαμε πάρει μια απόφαση όλοι μαζί, όπως για παράδειγμα, να σας θυμίσω, έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε το 2015 πήραμε μια απόφαση όλοι μαζί για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και ακολουθήσαμε όλοι μαζί μια στρατηγική και όλοι συμβάλαμε. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί μια γραμμή. Δεν σας κορόιδεψε αυτός με τον οποίο μιλούσατε? Σας είπε δεν θα κάνουμε εκλογές? Κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Κύριε Κόμπα, κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Έχασε την πλειοψηφία στον ελληνικό λαό. Αυτό όμως είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο έχει και μια σύγκρουση συγκεκριμένη. Ποια είναι η σύγκρουση? Ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητούσε για τη συμφωνία των Πρεσπών Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Όταν έγινε πρωθυπουργός, το ξέχασε. Και το αντίστροφο φυσικά κάνει ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα. Μας παίζει, κύριε Χρυσή. Σήμερα, κύριε Ακλήτου, εγώ θα κλείσω στο σήμερα. Κοιτάξτε, πρώτον, για μας είναι αδιανόητο να υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος το οποίο να προμηθεύει με όπλα την Τουρκία, η οποία απειλεί ευθέως δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι δεν μπορεί να βγαίνουμε και να πανηγυρίζουμε που έχει φτάσει το Ρούτσρα ή στα 8,5 ναυτικά μίλια. Γιατί αν αυτό το πράγμα συνέβαινε με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, θα είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία επανάσταση. Είναι στα 8,5 ναυτικά μίλια και οι υπουργοί βγαίνουν και λένε: εντάξει, θα δούμε, δεν ξέρω, δεν άκουσα, υφαλοκρηπίδα κλπ.